Ονομάζομαι Τσόπος Ηρακλής, είμαι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μίστρου. Εγώ θα σας πάω λίγο πίσω. Το 2007 το χωριό μας επλήγει από μια πολική πυρκαγιά. Είχαμε 5 άτομα νεκρούς. Και το 2009 από μια πλημμύρα. Ευτυχώς όχι φωνική. Τα χρόνια περάσανε. Έχουμε ένα θέμα με τα πυρόπληκτα. Τότε έχει κηρυχθεί όλη η Εύβοια πυρόπληκτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικογένειες στο χωριό που έχουν χάσει είτε παιδιά, είτε έχουν χάσει γονείς και δεν υπάρχει καμία μέλημνα. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες ζητάνε τα λεφτά τα οποία τους είχαν πει ότι θα χαριστούν. Δεν υπάρχει καμία μέλημνα για αυτό το πράγμα και κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί ήταν παιδιά μικρά και τώρα έχουν γίνει ενήλικες και τους καλεί η τράπεζα για να δουν τι θα κάνουν με τα δάνεια που είχαν οι γονείς τους. Δεύτερον, το χωριό μετά την πυρκαγιά, πολλοί κάτοικοι φύγαμε από εκεί και πήγαμε στο Μακρυμάλιο που καλλιεργήσαμε τα ρετζίνια, που και πάλι μετά από 12 χρόνια πληγήκανε ο κόσμος, χάσανε τις περιουσίες. Όσον αφορά για τα λόγια, παχιά και ωραία, όσο είναι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω είναι για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Υπάρχει ένα φαινόμενο να υπάρχουν περιουσίες στις οποίες δηλώνει κάποιος το ΟΣΔΕ και να υπάρχουν και περιουσίες στις οποίες δεν τις δηλώνει. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται όμως με τον ΕΝΒΙΑ, γιατί όταν το δηλώνει στο Ε9, δηλώνεται κανονικά. Όταν πληγείς από ένα καιρικό φαινόμενο ή οτιδήποτε άλλο αυτό, ο ΕΛΓΑ έχει βάλει κάποιους περιορισμούς, μάλλον το κράτος. Αν είσαι άνω των 70, σε αποκλείει, αλλά δεν σε αποκλείει να πάρει τα λεφτά για να την ασφαλίσει. Και ότι αν έχεις μια μικρή, αν έχεις λίγες σελίδες για να ζήσεις, να βγάλεις το λάδι σου, να έχεις τη χρονιά, σου λέει αν το έχεις δηλώσει στο ΟΣΔΕ, αν το έχεις δηλώσει στη φορολογική δήλωση, που δεν έχεις κάποιο εισόδημα στην ουσία, έχεις μόνο ένα μικρό εισόδημα για την οικογένειά σου. Και αυτοί αποκλείονται. Μεγάλο πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε λύσεις.